Σήμερα το Λαύριο είναι αυτό που έψαχνε όλη τη χρονιά ο προπονητής του. Νέντοβιτς από μακριά, στοχή. Σφύριγμα φάουλ. Και φοβάμαι ότι έχουμε τραυματισμό Νέντοβιτς. Αυτό είναι κακό. Για κάθε παίκτη, αλλά... Και ο κόσμος τραβάει τα μαλλιά στο κεφάλι του, γιατί... Είναι ένας παίκτης ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Από θλάση πέρσι, από κορονοϊό, μετά ξανά μια μικρή θλάση. Αυτό είναι κακό, είναι πολύ κακό. Είναι κάτω, δεν ξέρω, Νίκο, αν μπορούμε να δούμε το replay. Εδώ είναι το instant replay. Χρήστος Μωραΐτης, ο διευθυντής παραγωγής, μαζί με Πιτσίλκα και Μαγκλογιάννη. Και υποβασταζόμενος επί της... Όχι, μόνος του. Βγαίνει έξω. Θέλω να πιστεύω ότι είναι λιγότερο σοβαρό από ό,τι φοβηθήκαμε όλοι και φοβήθηκε ίσως και ο ίδιος. Δεν ξέρω αν έχουμε το replay. Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς φυσικά τον Νικολαίδη. Θα το δούμε και εμείς λοιπόν αυτό που ήταν είδες και αντιαθλητικό. Σηκώνεται και πατάει πάνω στον Νικολαίδη. Οι διαιτητές κρίνουν ότι είναι αντιαθλητικό.